Η ΕΠΑΣ μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Εκπαίδευσης της Αλεξανδρούπολης κερδίζει χρόνο το χρόνο έδαφος με τη συμμετοχή της σε δράσεις και εκδηλώσεις, δίνοντας την ευκαιρία σε γονείς και μαθητές να ενημερωθούν και να δουν από κοντά τον τρόπο που οι σπουδαστές εκπαιδεύονται. Στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας, οι μαθητές μαγείρεψαν σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα οι καθηγητές της σχολής είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική περίοδο στους κατοίκους της πόλης. Οι εγγραφές και οι αιτήσεις για τη νέα χρονιά τρέχουν ήδη, έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθούν στις 11 Σεπτεμβρίου 2022. Οι μαθητές μπορεί να είναι από απόφοιτοι γυμνασίου, από ηλικία 15 χρονών, μέχρι και 29 χρονών, αυτό είναι για φέτος πρώτη φορά. Το όριο ηλικίας ήταν 23 και φέτος επεκτάθηκε και πήγε στα 29 έτη. Οι εγγραφές θα τελειώσουν 11 Σεπτεμβρίου, οπότε το νέο σχολικό έτος θα ξεκινήσει από αρχές Οκτώβρη. Ο διευθυντής της σχολής ΕΠΑΣ μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δημήτρης Σιλιτζίδης ανέφερε τις ώρες λειτουργίας της σχολής αλλά και την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους σπουδαστές. Η σχολή μας συνδυάζει τη μαθητεία με την πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση. Έτσι, οι μαθητές μας το πρωί εργάζονται σε πραγματικές συνδίκες εργασίες σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικής επιχείρησης και το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα παρακολουθούν τα μαθήματά τους στη σχολή. Το θεωρητικό και το εργαστηριακό. Τα φετινά τμήματα και οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν από τη νέα χρονιά είναι μαγειρική τέχνη, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, κομωτική τέχνη, μηχανική αυτοκινήτων και υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων. Και πού απευθύνεται ένας υποψήφιος ενδιαφερόμενος? Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Μπορεί να μπει στο site της ΔΥΠΑ του ΤΕΟΣ ΟΑΕΔ και να κάνει την αίτησή του ηλεκτρονικά. Να πάρει πληροφορίες και να συμπληρώσει την αίτησή του ηλεκτρονικά. Για τους εκπαιδευτικούς και το ρόλο τους έκανε λόγο η Κατερίνα Σκάβδη, τεχνολόγος τροφίμων και καθηγήτρια της σχολής, καθώς η συνεργασία της με την ΕΠΑΣ μαθητείας ΔΥΠΑ μετράει 16 χρόνια. Με μεγάλη ευθύνη και υπευθυνότητα προσπαθούμε τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο να τα βγάλουμε επαγγελματίες έξω, γιατί ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ΠΑΣΟ ΑΕΔ είναι αυτός ακριβώς, να κάνουμε επαγγελματίες, να τους βγάλουμε στην αγορά. Εγώ είμαι στο τμήμα μαγειρικής και αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, αλλά είμαι πάρα πολλά χρόνια, οπότε γνωρίζω και από όλες τις ειδικότητες ακριβώς τι δουλειά κάνουν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Είναι η πρώτη χρονιά και είναι πολύ σημαντικό αυτό να υποθεί. Είναι η πρώτη χρονιά που το εύρος αυτών των ηλικιών είναι τόσο μεγάλο, από 15, δηλαδή ένα παιδί που έχει τελειώσει τρίτη γυμνασίου μέχρι 29 μπορεί να γραφτεί. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια ήταν μέχρι πριν ένα χρόνο ήταν μέχρι 23 χρονών και τώρα είμαστε μέχρι 29, οπότε μπορούν να έρθουν και μεγαλύτερα παιδιά και να δούνε και να αποκτήσουν μια εμπειρία και έναν ακόμα και να τα μιλήσουμε για επαγγελματικά δικαιώματα και να του κάνουμε ένα επαγγελματικό προσανατολισμό για να δούνε τι ακριβώς θέλουν και πού μπορούν να βρεθούν σε αυτές τις ειδικότητες. Τα παιδιά που αποφασίζουν να παρακολουθήσουν τη σχολή πολλές φορές επηρεάζονται από μαγειρικές τηλεοπτικές εκπομπές και πολλές φορές έχουν εσφαλμένη εντύπωση για τις δυσκολίες της μαγειρικής τέχνης. Γι' αυτό οι καθηγητές με οδηγό την εμπειρία τους είτε τους βοηθούν να προσγειωθούν στην πραγματικότητα είτε τους σωθούν να ανεβάσουν την αυτοεκτίμησή τους όταν αυτό χρειαστεί. Τα παιδιά ούτως ή άλλως όταν έρχονται στο σχολείο έχουν κάποιες πρώτερες γνώσεις από το σχολείο, από το λύκειο, από οτιδήποτε έχουν κάνει πριν. Πολλές φορές και από την τηλεόραση και από αυτά έχουν ερεθίσματα τα οποία μπορεί να τους επηρεάζει λίγο και με επηρεάζει και εμάς. Εμείς όμως όπως είμαστε έμπειροι και μπορούμε να καταλάβουμε πότε τα παιδιά πρέπει λίγο να τα μιλήσουμε, ίσως να τα προσγειώσουμε λίγο, ίσως και να τα ανεβάσουμε λίγο. Ο σκοπός μας δεν είναι μόνο τα παιδιά να αποκτήσουν γνωστικές δεξιότητες, αλλά και δεξιότητες να μάθουν δηλαδή την τέχνη του επαγγέλματος που θέλουν να διαλέξουν και να τη μάθουν σωστά. Κλείνοντας, η οικονομολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια της σχολής, Δόμνα Κωνσταντινίδου, μίλησε για την εξωστρέφεια της σχολής τα τελευταία χρόνια και τη σπουδαιότητα να βρίσκονται δίπλα στην κοινωνία.
Θέλουμε να προσελκύσουμε τους μαθητές, να προσελκύσουμε την κοινωνία, τους γονείς, όλους να μας μάθουν. Η δουλειά που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά μαθαίνουν τέχνη, παράλληλα με την τέχνη τους εργάζονται κιόλας, είναι μέλη της κοινωνίας μας, οπότε πρέπει ακολουθούμε γενικά τις εξελίξεις και στα social media και στις δράσεις που θέλουμε να συμμετέχουμε, να είμαστε ενεργοί.